Είπε ο Αντρέας ότι υπάρχει περίπτωση να μου κάνετε Mars την ώρα που θα κόβει κιλά. Μπορεί να γίνει κανένα. 100%. Να ξέρετε τα πράγματα. Εκεί μείνε κοντά, μείνε κοντά μου. Έχουν μείνει 2,5 εβδομάδες για το fight. Πλησιάζουμε το τέλος της προετοιμασίας σχεδόν. Οι προπονήσεις αρχίσουν και θα μειώνονται σιγά σιγά και θα ξεκινήσουμε να κόβουμε κιλά. Έχεις κάποια ρουτίνα που κάνεις πριν τον αγώνα, τη μέρα του αγώνα? Όχι, δεν κάνω κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα. Απλά το πρωί που ξυπνάω, επειδή έχω γεμίσει πάλι τα κιλά μου, απλά για να λύσω και κάνω λίγο ένα μικρό ζεσταματάκι και πετάω λίγο τα χέρια μου, κάποιες σκιαμαχίες, διατάσεις, ώστε να ξαναενεργοποιηθεί το σώμα μου μέχρι το βράδυ που θα είναι η ώρα του fight. Τι κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε στόχους, θα κάνουμε ρακέτες, πιο πολύ για ταχύτητα και αντίληψη και ευστοχία κυρίως, όχι όσο δύναμη. Και αργότερα θα παλέψουμε, θα κάνουμε και μερικούς γύρους παλέματα. Εντάξει, τώρα 2 εβδομάδες πριν δεν χτυπιέται καθόλου. Τελευταίο σπάρινγκ ήταν χθες. Προσπαθούμε τώρα να είναι χαμηλά στα κιλά του Μπάμπη, γιατί θα είναι δύσκολο κόψιμο στα 77. Κάθε φορά στα 77 είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι καλά μου. Εντάξει, τα κιλά είναι καλά, είναι 88. Όντιση. Ξεκινάμε τώρα τα νερά την εβδομάδα την άλλη και φύγαμε. Πάει στημένο. Ναι, θα ζητήσουμε. Η προετοιμασία πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πιο καλά από ποτέ. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, θα κερδίσουμε και αυτό το match και θα προκριθούμε στους 4 του τουρνά. Το παγιές, πού είσαι? Δεν θα βράξει κομπλέ. Μια φορά είχε πατήσει, πότε ήταν, 5 μέρες πριν. Κάναμε τρέξιμο τελευταίο πριν το fight και πάτησε κουκουνάρι και παιδιάστε μου. Από κουκουνάρι. Στην Αμερική. Στο Λος Άντζελες. Και όχι, το παιχνίδι ήταν, με το Χερνάντες. Αν είσαι στον πέναντι. Εμένα πρώτη φορά που πάω, ρε φίλε, σε κάτι τέτοιο. Αλήθεια. Τι θα δω? Αρχικά θα δεις πως άλλες κουλτούρες και άλλοι λαοί και άλλα διοργανώσεις στείλουν, συμπεριφέρονται και γενικότερα τη βαρύτητα που δίνουν. Το οποίο θα σου αλλάξει πάρα πολύ το πως βλέπεις γενικότερα το άθλημα. Το επόμενο που θα δεις είναι πάρα πολύ ένταση. Θα υπάρξει πάρα πολύ ένταση, ειδικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και επειδή είναι και στη Γερμανία που υπάρχουν πολλοί Έλληνες και γενικότερα θα έρθουν εκεί πέρα και ξέρεις, θα γίνει τέτοιο. Θα γίνει ένταση σε αυτό το παιχνίδι. Πριν τα παλέψεις, έχεις ξαναπάει Γερμανία για αγώνα? Όχι, είναι πρώτη φορά που πηγαίνω Γερμανία. Πιστεύω θα έχουμε και ελληνικό κοινό εκεί πέρα. Ανά καιρούς μου στέλνανε ότι θα ήθελαν πολύ να με δουν Γερμανία κάποιοι fans. Οπότε ευελπιστώ να τους δούμε εκεί πέρα. Προτιμάς ταχύτητες ή στόχους? Στόχους. Γενικά πάω χέρια πόδια. Αλλά σήμερα βάλαμε ρακετούλες λίγο να πετάξω τα χέρια πιο να εστιαστώ λίγο πιο πολύ στην ταχύτητα, όχι στη δύναμη. Αυτό που δεν σας αρέσει καθόλου, ποιο είναι, ας πούμε? Σίγουρα το condition. Πιστεύω οι περισσότεροι αθλητές συγχαίρουν το condition. Δηλαδή εκείνη άλλωση πολύ την πίεση. Condition είναι τώρα με βάρη, με τρεξίματα, συνδυασμούς. Θα κάνουμε και από αυτά αργότερα. Και μετά θα νιώθεις πάρα πολύ άγχος. Μπορώ να σου πω ότι θα νιώθεις παραπάνω άγχος από ό,τι θα νιώθει ο Αντρέας και εγώ. Εσύ. Ο Αντρέας μου πω ότι θα φρικάρω. Θα φρικάρεις, είναι αυτό. Από το άγχος. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Όταν καταλάβεις τη διάσταση, δηλαδή τη ροδιάσταση, κόσμος, μόλις μπεις σε ένα στάδιο που θα είναι 25.000 κόσμος μέσα και θα είναι απ' έξω, θα χτυπιούνται, θα κάνουν, θα αρχόνται, θα δείχνουν και θα μπαίνεις εκεί πέρα και θα βλέπεις τι λέμε. Θα νιώθεις πάρα πολύ άγχος. Το άγχος πολλαπλασιάζεται επί 10.
100,5 που έχετε κάνει 10. Και θα έχεις τρομερή εναλλαγή συναισθημάτων. Δηλαδή θα μπαίνουμε μέσα, θα είναι μπροστά ο Ανδρέας, θα είσαι. Πόπο είμαστε μπροστά, θα συμβεί κάτι. Όχι, λες να μην είμαστε μπροστά. Θα συμβεί κάτι άλλο, θα λες όποιο τελειώνει. Θα πάμε στη γωνία, θα λες. Βασικά είναι πολύ πολύ σημαντικό να, επειδή εσύ τώρα έχεις ζήσει και ξέρεις και το πλάνο, να δεις και πώς εκτελείται το πλάνο, πώς αντιδράει ο Ανδρέας στο πλάνο που έχουμε φτιάξει, πώς θα προσαρμόσουμε το πλάνο εάν τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλουμε. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα είναι πολύ ωραία εμπειρία. Μπέμπ, για πες λίγο τον Ανδρέα το μάτι αυτό, πώς το βλέπεις. Είμαστε έτοιμοι, ο Ανδρέας είναι έτοιμος. Πάμε να τα πάρουμε. Σαν team, ξέρεις. Πότε παίζεις, για πες. Ραντεβού, 9 Ιουλίου στην Ελλάδα, Quest. Let's go, guys. Θα λέμε. Εμένα πρώτη φορά που θα πάω σε... και σε αγωνά, αλλά και ειδικά backstage, παιδί μου. Ναι. Τι να περιμένω να δω εκεί μέσα τώρα, μαζί σου. Κοίταξε να δεις, πιστεύω θα είναι πολύ ωραία εμπειρία για σένα. Να ζεις όλη αυτή τη φάση και να δείξεις και στον κόσμο πώς είναι μέσα από πίσω από τα backstage, μέσα από τα αποδυτήρια, λίγο προηγούμε στο fight, σε όλη τη διαδικασία του κοψίματος των κιλών. Πιστεύω θα αρέσει τον κόσμο. Θα είναι ωραία εμπειρία. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Πώς είναι ο Ανδρέας, έτοιμος? Νομίζω είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Λες. Πώς πάτε. Ανδρέα, παντρεμένος είσαι. Ναι, ναι. Και παιδάκι. Και πολύ παντρεμένος. Αρκετά παντρεμένος. Θα σου πω κάτι, δύο φορές δεν έχεις παντρευτεί την ίδια γυναίκα. Όχι, δύο φορές την ίδια γυναίκα δεν έχεις παντρευτεί. Πάμε να τραβήξουμε κάτω. Είπε ο Ανδρέας ότι υπάρχει περίπτωση να μου κάνετε Mars την ώρα που θα κόβει κιλά. Μπορεί να γίνει κανένα. 100%. Να ξέρετε τα πράγματα. Εκεί μείνε κοντά. Μείνε κοντά μου. Τίποτα άλλο. Μείνε κοντά μου εκεί. Γιατί εκεί πέρα και στη γίνεται, τα νεύρα φτάνουν στο Θεό, κουβέντες ανταλλάζουν, καμιά φορά μπορεί να το σέρνω μέσα, θα δεις. Εντάξει, μου είπα να μην δίνω σημασία, μου πει κάτι. Ναι, μην δεις καθόλου ούτε εγώ άμα σου πω κάτι, ούτε αυτός. Θα είμαι όσο πιο διακριτικός γίνεται, γιατί καταλαβαίνω, έχω δει βίντεο πώς είναι και χωρίς καν το ζήσω, έχω νιώσει πόσο πίεση είναι αυτό το πράγμα. Είναι τρομερή πίεση και άμα δηλαδή κολλήσει κανένα ζυγαριά και δεν πέφτει. Εκεί πέρα θα δεις, πώς το λένε, θα ακούσεις, καλά βασικά θα κλείσει το βίντεο, δεν μπορεί να πέφτει αυτό μετά. Αυτό λέω σίγουρα και θα καθώ. Τα λέμε Γερμανία λοιπόν. Ναι, ναι, θα τα πούμε Γερμανία και την ημέρα του αγώνα θα είμαστε εκεί μαζί με Suplex TV. Τα λέμε Γερμανία. Τέλος.